Καλώς ορίσατε σε ένα νέο βίντεο στο Μύρο Τωράτο το κανάλι των αρωμάτων. Καλό φθινόπορο να έχουμε. Τι κάνετε αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Πόσο καιρό γερό... Έχουμε να βρεθούμε εδώ στο Μύρο Ντοράτο να μιλάμε για αρώματα. Πολύ καιρό μου έχετε λείψει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει αυτό το διάστημα που απουσιάζω ε, και με ρωτάτε, μου στέλνετε μηνύματα, γράφετε στα σχόλια που είμαι, που χάθηκαν, είμαι καλά. Σας διαβεβαιώ ότι είμαι πάρα πολύ καλά και ο μοναδικός λόγος που αποουσιάζω είναι γιατί δεν έχω τον χρόνο να ετοιμάσω βιντεάκι όσο συχνά θα ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι η σεζόν για τα επαγγελματικά μου ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Από την άλλη όμως ε, στεναχωριέμαι γιατί δεν είμαι συνεπής στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας. Ευελπιστώ όμως ότι θα διαμορφώσω έτσι το πρόγραμμά μου ώστε σύντομα να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας προς το παρόν όμως να ξέρετε ότι θα ανεβάζω βίντεο περίπου κάθε δύο ή τρεις εβδομάδες ε, και ίσως αν τα καταφέρνω και πιο τακτικά. Γι' αυτό το λόγο κάντε εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατάτε και το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε την ημέρα που ανεβαίνει το βίντεο. Η μέρα παραμένει ίδια, κυριακή περίπου στις 6 το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω τα αρώματα που τελείωσα, επιτούτου τα φόρεσα όλο αυτό το διάστημα για να τελειώσουν τα μπουκαλάκια και να πάνε στην ανακύκλωση και θα σας τα δείξω ένα προς ένα και θα σας πω ποιο έχω επαναγοράσει και ποιο δεν θα αγοράσω ποτέ ξανά. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα, συνεχίστε να παρακολουθείτε το βιντεάκι που μόλις τώρα θα ξεκινήσει. Ξεκινάμε με δύο αγαπημένα αρώματα του Tom Ford, το Velvet Orchid και το Black Orchid. Το Velvet είναι ένα πιο θηλυκό, μια εκδοχή πιο μαλακή, πιο ευκολοφόρητη σε σχέση με το Black Orchid, το οποίο το είχα αγοράσει περίπου το 2019 και είπα ότι φέτος θα το τελειώσω. Η αλήθεια είναι ότι την καρδιά πάντα μου κλέβει το Black Orchid, γι' αυτό ε, το έβαλα μπροστά μου το Velvet για να το βλέπω και να πιάνει το χέρι μου αυτό μέχρι να τελειώσει. Και σίγουρα δεν θα επαναγοράσω γιατί έχω αγοράσει ήδη ένα δεύτερο μπουκάλι του Black Orchid, το οποίο δεν χρειάζεται να πω πολλά, το γνωρίζετε όλες. Για μένα είναι το μοναδικό και το πιο ωραίο άρωμα του Tom Ford τελείωσε και αυτό και περιμένω να αρχίσω να χρησιμοποιώ και το δεύτερο μπουκάλι. Επίσης να σας πω ότι το Black Orchid έχει και το Body Milk που δεν ξέρω αν κυκλοφορεί πλέον, που ενισχύει ακόμα περισσότερο την μυρωδιά του αρώματος και μου έχει τελειώσει και αυτό. Παραμένουμε στον Tom Ford και εδώ βλέπουμε το άδειο μπουκαλάκι από το Ode Soleil Blanc, ένα αγαπημένο μου άρωμα για καλοκαίρι, το οποίο το τελείωσα φέτος. Και βέβαια έχω ήδη στη συλλογή μου και τη μεγάλη συσκευασία του ίδιου αρώματος που θα φορέσω από την Άνοιξη και μετά του ερχόμενου χρόνου. Φανταστικό άρωμα με περγαμόντο, με άνθη λευκά, με τόση ωραία χαρούμενη και ευχάριστη σύνθεση που εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση και είναι όπως είπα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου καλοκαιρινά αρώματα. Δεν γίνεται να λείπει από τη συλλογή μου, το De Soleil Blanc είναι μοναδικό. Συνεχίζουμε με Chanel και το λατρεμένο Coco Noir το οποίο το τελείωσα πριν λίγες ημέρες. Εντελώς άδειο, δεν υπάρχει ούτε σταγόνα μέσα, το φοράω πάρα πολύ αυτό το άρωμα, χειμώνα καλοκαίρι, βλέπετε δεν έχει καθόλου και βέβαια το έχω επαναγοράσει εδώ και κάτι μήνες γιατί δεν γίνεται ούτε μέρα να νιώθω ότι δεν το έχω στη συλλογή μου αυτό το υπέροχο άρωμα που είναι ιδανικό για όλες τις εποχές του χρόνου. Κοκό νουάρ, λοιπόν, λατρεμένο. Σίγουρα θα το φορέσω πολύ και το καινούριο μπουκαλάκι του. Στη συνέχεια, μία άδεια συσκευασία από το λατρεμένο μου του Ερμές, στα 100 ml. Το ευχαριστήθηκα, το φόρεσα, είναι ένα από τα πολύ ωραία πρωινά αρώματα όπως λέει και το όνομά του. Άρωμα που έχει μία φινέτσα, μία κλασάτη έτσι αριστοκρατική μυρωδιά, ιδανικό για την εργασία μας. Είναι λαθρός πικρό και αυτό μου αρέσει, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην αγορά, δεν έχω μυρίσει κάτι που να του μοιάζει. Δυστυχώς δεν ξέρω αν θα το αγοράσω άμεσα, παρόλα αυτά μπορώ να σας πω ότι μου λείπει από τώρα, πριν λίγες μέρες το τελείωσα. Όμως ε, ενώ μου αρέσει, ε, δεν ξέρω αν θα αγοράσω σύντομα. Θέλω να δοκιμάσω και άλλα τέτοιου τύπου που να είναι λίγο πικρά αρώματα που τελευταία μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ και θα αποφασίσω αν θα επανέλθω στο Jour Αν δεν το έχετε μυρίσει όμως παρακαλώ δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε και περιμένω βέβαια και τη γνώμη σας για αυτό. Το αγαπημένο μου αλλά η απαρή παρφάν που σας έχω μιλήσει τόσες φορές γι' αυτό ε, τελείωσε, Θέλω σίγουρα να επαναγοράσω, ε, η αλήθεια είναι ότι είχα πάει στο Χαρμάνι που σας έχω πει ότι τα έχει ακόμα, γιατί δεν κυκλοφορούν στα άλλα μαγαζιά καλλιντικών, ε, το είδα ότι υπάρχει ακόμα, ε, θα δω. Το θέλω όμως, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα πολύ ωραία φρέσκα αρώματα, με αέρα βουνήσιο, με λίγο δέρμα, με βιολέτα, με μία έτσι ευχάριστη νότα δροσιάς, αλλά ταυτόχρονα πολύ κομψό και θηλυκό, εξαιρετική διάρκεια και πάρα πολύ οικονομικό, κάπου 42 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Τέλειο, το χαιρετώ και το αλάι απαρί, όλα αυτά τα μπουκαλάκια θα πάνε στην ανακύκλωση και πάμε παρακάτω. Dior Homme Intense, δεν θυμάμαι αν σας έχω μιλήσει γι' αυτό, το συγκεκριμένο που βλέπετε είναι το δεύτερο μπουκαλάκι που μου τελειώνει και έχω φυσικά ακόμα ένα. Είναι ένα άρωμα πούδρα ήρδα πάρα πολύ κομψό για άντρε και γυναίκε. Φανταστική η διάρκειά του, βελούδινο, καθημερινό, πολύ κόζι θα έλεγα άρωμα που δεν γίνεται να μην το έχω στη συλλογή μου. Σας λέω: Αυτό είναι το δεύτερο μπουκάλι που τελειώνω. Το τρίτο είναι σφραγισμένο και θα ανοίξει σύντομα. Παραμένουμε στον Νίκο Dior και εδώ έχω το άδειο μπουκαλάκι από το Miss Dior Le Parfum, το οποίο δεν κυκλοφορεί, αλλά εγώ είχα προβλέψει, γιατί το λατρεύω το συγκεκριμένο άρωμα, είναι το αγαπημένο μου Miss Dior, το Le Parfum, και έχω ένα σφραγισμένο μπουκάλι ακόμα στη συλλογή μου. Το τελείωσα, αυτό δεν έμεινε ούτε σταγόνα όπως βλέπετε. Είναι ένα βανιλένιο άρωμα με μια διακριτική μυρωδιά τριαντάφυλλου από τα μόνα, από τα λίγα για να είμαι πιο σωστή και ακριβής, αρώματα τριανταφυλένια που αγαπώ γιατί δεν μοιάζει με τα αρώματα του τριαντάφυλλου που είναι πολύ βαριά ή έχουν αυτή τη συγκεκριμένη απόδοση, σαν να είναι λουκούμι τριαντάφυλλο ή σαν να είναι κάτι πολύ πολύ έντονο και βαρύ. Μια διακριτική, υπέροχη μυρωδιά με μια γλύκα όσο απαιτείται από τη βανίλια που περιέχει. Δυστυχώ δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε πουθενά. Δεν υπάρχει, έχει σταματήσει, αλλά όπως σας είπα, με περιμένει ένα σφραγισμένο ε, Miss Dior Le Parfum έτοιμο για να απολαύσω τους ε, μήνες που έρχονται. Παραμένουμε στον Dior και βλέπετε την άδεια συσκευασία των 100 ml του Zandor de Parfum. Ένα άρωμα που το έχω αρκετά χρόνια, είπα να το τελειώσω για να φύγει από τον ντουλάπι με τα αρώματά μου. Ένα λευκό λουλουδένιο, πασίγνωστο άρωμα. Δεν χρειάζεται να στέκομαι ιδιαίτερα στις περιγραφές των αρωμάτων, γιατί για όλα σας έχω μιλήσει πάρα φορές και μπορείτε να ανατρέξετε στα βίντεο για να δείτε το, την αναλυτική περιγραφή για το καθένα από αυτά. Το μόνο που δεν σας είχα μιλήσει είναι το Dior Rome, το Intense. Επανέρχομαι όμως στο Ζαντόρ για να σας πω ότι δεν θα επαναγοράσω, γιατί αφενός έχω την έκδοση Ζαντόρ Αψολού, που είναι πιο μεστό άρωμα, πιο γλυκό, πιο βαθύ. Ε, το συγκεκριμένο το Eau de Parfum εμένα μου αρέσει, ακόμα και σήμερα. Είναι ένα άρωμα που έχω πάρα πολλές αναμνήσεις από την εποχή που κυκλοφορούσε. Όμως δοκίμασα και την καινούρια εκδοχή που δεν έχει νόπνευμα και είναι Body Mist, το Jador Parfum Low, το οποίο είναι ίδιο ακριβώς με το Eau de Parfum και αν είναι θα αγοράσω εκείνο. Επίσης ένα από τα πιο αγαπημένα μου καλοκαιρινά αρώματα από πράντα, το Infusion The Iris που λατρεύω, έχει τελειώσει. Εδώ είναι το μπουκάλι με τα 200 ml. Το είχα ανοίξει κάπου και αυτό το 2019 νομίζω. Τελείωσε επιτέλους γιατί δεν ήθελα να μου χαλάσει και έχω ένα σφραγισμένο ακόμα μπουκαλάκι των 100 ml γιατί είναι η πιο αγαπημένη μου ήριδα για το καλοκαίρι. Άρωμα καθαριότητας, φρεσκάδας, έτσι μια πολύ σικάτη μυρωδιά, μια απαλότητα μυρωδιά σαπουνιού και βέβαια ε, έχει τελειώσει για να δω που το έχω και η κρέμα σώματος που είχα τα οποία ε, κανόνισα φέτος το καλοκαίρι να τα τελειώσω και τα δύο. Το μπουκαλάκι δεν το βλέπω δυστυχώς εδώ, αν το βρω δω, δω, θα σας το δείξω λίγο αργότερα. Πώς μου ξέφυγε αυτό, έχω τόσα πολλά άδεια μπουκάλια που κάπου είχε μπερδευτεί και δεν σας το έδειξα την ώρα που έδειχνα του Tom Ford. Πάμε να το δούμε όμως τώρα, είναι το Grey Vetiver από Tom Ford, λατρεμένο Vetiver, είναι μία λίγο... Θα έλεγα σύνθεση πιο μοντέρνα σε σχέση με το μοναδικό βέτιβερ του Guerlain, που είναι ένα από τα ωραιότερα βέτιβερ που κυκλοφορεί δεκαετίες στην αγορά και κανείς δεν μπορεί να φτιάξει του Guerlain το βέτιβερ με την απόδοση που έχει, ούτε και τα πιο σύγχρονα νης σε μπραντ. αυτά το grey vetiver του φέρνει αρκετά κοντά, είναι ένα φανταστικό άρωμα, καλοκαίρι το φοράω, το τελείωσα και έχω και ένα γεμάτο ολοκένουργιο μπουκάλι που με περιμένει στο ντουλάπι μου με τα αρώματα για να το ευχαριστηθώ από την άνοιξη και μετά. Dolce καμπάνα φέμ. Το άρωμα αυτό το είχα αγοράσει το 2017 μετά από ένα χειρουργείο που είχα κάνει. Επειδή ακριβώς μου θυμίζει έτσι κάποιες επώδυνες στιγμές, ε, το είχα αφήσει στην άκρη για αρκετό διάστημα και τη χρονιά που μας πέρασε το φόρεσα πάρα πολύ και σχεδόν όπως βλέπετε έχει τελειώσει. Θα αποσυρθεί όμως από τη συλλογή μου παρόλο που έχει μείνει ένα δαχτυλάκι, όχι γιατί δεν μου αρέσει, απλά δεν του δίνω πλέον καμία σημασία. Είναι όμως ένα κλασικό διαχρονικό θηλυκό κομψό άρωμα. Μποτέκα, Βενέτα και Ιλουζιόνε, αυτό ήταν μια πρόσφατη αγορά, των τελευταίων μηνών και το τελείωσα μέσα στο καλοκαίρι με τη μία. Άνθη πορτοκαλιά τόσο ωραία, τόσο ευχάριστη μυρωδιά, τόσο πουδρένιο αποτέλεσμα, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, δεν έχω δεύτερο μπουκαλάκι, δεν πρόκειται να αγοράσω άμεσα, μπορεί και να μην ξαναγοράσω. Πάντως το ευχαριστήθηκα και αξίζει να του ρίξετε μια ματιά άμα δεν το έχετε δοκιμάσει. Chloe Eau de Parfum το είχα αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια και αυτό ανοιγμένο και είπα φέτο να το τελειώσω το καλοκαιράκι και πράγματι τελείωσε, έχω και την κρέμα σώματο που υπάρχει ακόμα, μου αρέσει εμένα αυτό το άρωμα όσο και να είναι συνηθισμένο ή να φαίνεται απλοϊκό, είναι άρωμα που με βοηθάει πάρα πολύ ε, να το χρησιμοποιώ στην εργασία μου οπότε δεν ενοχλεί κανέναν γιατί όπω σα έχω ξαναπεί επειδή εργάζομαι με μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων, ενηλίκων ή παιδιών, δεν κάνει. Δεν είναι δηλαδή ευχάριστο στις μύτες των άλλων να φοράω έντονα δυνατά αρώματα. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι ένα πουδρένιο άρωμα τριαντάφυλλου και αυτό μου αρέσει γιατί είναι διακριτικό το τριαντάφυλλό του. Και έχω και δεύτερο μπουκαλάκι σφραγισμένο που θέλω οπωσδήποτε να φορέσω ξανά. Καρτιέ και Λαπανθέρ, ο αγαπημένος μου πάνθυρα στο όντε Parfum που εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το άρωμα γιατί αν σκεφτείτε ότι ασχολούμαι με τα αρώματα ενεργά από το 1999, ενεργά ως ηλέκτρια, άσχετα με το ότι αγόραζα αρώματα και τα λάτρευα από παιδί, από το 1999 λοιπόν που δημιουργώ συλλογές ε, θυμάμαι ότι από τα αγαπημένα αρώματα του καρτιέ ήταν το Mas de Cartier οι παλαιότερες θα το θυμάστε ένα αριστούργημα που δυστυχώς δεν κυκλοφορεί πλέον και το είχα πάρει τότε από το εξωτερικό ε, το Le Panther όταν το πρωτοδοκίμασα μου θύμισε το DNA του Mas de Cartier πολύ πιο βαρύ και δυνατό όμως τώρα δεν θα επαναγοράσω την έκδοση o De Parfum γιατί ήδη θα δείτε στα ερχόμενα βίντεο την έκδοση Parfum και Eau de Toilette που είναι αριστουργήματα, μοναδικά, φανταστικά αρώματα από τον Νίκο Καρτιέ και θα μιλήσουμε αναλυτικά για εκείνα. Chanel Number 5 Eau de Toilette, το πιο αγαπημένο μου Number 5 είναι το Eau de Toilette εμένα, παρόλο που τα έχω όλα, θα έρθει, θα ακολουθήσει και βίντεο ε, για τα Chanel τα αρώματα, ένα μεμονωμένο βίντεο γιατί με ρωτάτε πάρα πολλές φορές ποιο ανέλα άρωμα να αγοράσετε. Παρόλα αυτά, εδώ έχουμε το Ode Toilette στα 50ml που μου τελείωσε, ε, εννοείται έχω backup το κατοστάρι πάλι στο Ode Toilette, το οποίο είναι ολοκένουργιο και θα το χρησιμοποιήσω και αυτό εν καιρό πολύ. Το number 5 για μένα σε όλες τις εκδοχές είναι ένα άρωμα που δεν γίνεται να λείπει από οποιαδήποτε συλλογή, αρωμάτων, θηλυκών γυναικείων αρωμάτων Α, ε, κάποιο από όλα σίγουρα θα σας αρέσει και σας μπορεί να μην σας αρέσει το ντε de parfum αλλά είναι σίγουρο ότι μπορεί να σας αρέσει το l'eau, το premier, το eau de toilette και ούτω καθεξής etat Libre d'orange και remarkable people τελείωσε το λατρεμένο μου αυτό μπουκαλάκι δεν έχω backup, δεν θα αγοράσω ξανά αυτό παρόλο που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχω δοκιμάσει τόσα πολλά αυτού του οίκου, θέλω να ανανεώσω την συλλογή μου και να αγοράσω κάποιο άλλο. Φανταστικό άρωμα για άνοιξη καλοκαίρι, με έντονη την μυρωδιά του σανδαλόξυλου μαζί με περγαμόντο και σαμπάνια. Ένα φανταστικό γιούνισεξ άρωμα, εύκολο για να φορεθεί άνοιξη καλοκαίρι. Θυμάστε πόσες πολλές φορές σας είχα πει ότι λατρεύω το Mon από γκερλάν το Eau de Parfum, το κλασικό, τελείωσε και έχω αγοράσει το κατοστάρι. Αυτό είναι 50 ml και έχω αγοράσει και το μεγάλο. Φυσικά και μου αρέσει πάρα πολύ και η εκδοχή Intense, μου το έχετε πει, μου το έχατε γράψει, φανταστικό, αλλά επειδή κάτι παθαίνω με τα πιο γλυκά αρώματα, για μένα ιδανικό και για το αγούστα μου είναι το Eau de Parfum, που λάτρεψα και βέβαια εξακολουθώ να λατρεύω και γι' αυτό έχω και backup ένα ε, άρωμα των 100ml. Το αγαπημένο μου Mongerland Τώρα θα προχωρήσουμε σε αρώματα που είναι ε, 30ml. Αν δεν κάνω λάθος τα μικρούλικα αρώματα που αγοράζω τακτικά ε, για την τσάντα. Και το πρώτο που θα πιάσω στο χέρι μου και είναι άδειο, έχει αδειάσει, είναι πάλι από Chanel το ε, Chance. Eau de Parfum, λουλουδένιο, ευχάριστο, πιο μοντέρνο σε σχέση με το Coco Mademoiselle. Το βλέπετε πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό μπουκαλάκι. Εννοείται ότι έχω και σε μεγάλη συσκευασία. Τελείωσε το μικρούλι και θα πάει στην ανακύκλωση. Coco Mademoiselle, Eau de parfum, 30 ml, πάει και αυτό. Έχω ξανά την εκδοχή του Ode Parfum στα 50 ml και βέβαια και την εκδοχή Intense που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει στο τελείωμα και στο στέγνωμα τη μυρωδιά της βανίλιας πολύ πιο έντονη από το Ode Parfum και εκείνο στα 50 ml. Δεν γίνεται να λείπουν αυτά από την συλλογή μου. Δεν θυμάμαι αν σα έχω μιλήσει ποτέ για το Pranda Amber ή και αν το έχω κάνει, ίσως να το έχω κάνει μόνο μία φορά. Σίγουρα θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο φανταστικό άρωμα άμπερ, μου αρέσει τόσο πολύ, έχω αγοράσει ξανά τη μεγαλύτερη συσκευασία, θυμάμαι αυτό το είχα πάρει περίπου το 17, στα 30 ml για να δω αν μου αρέσει πως κάθεται στο δέρμα μου, εννοείται το έχω τελειώσει εδώ και καιρό θα έλεγα, και έχω και τη μεγαλύτερη συσκευασία, μου αρέσει πάρα πολύ. Προλάβετε το αν το αγαπάτε κι εσείς, γιατί νομίζω Άκουσα ότι θα καταργηθεί. Τρέξτε να το βρείτε γιατί δεν θα το ξαναβρούμε όσες το λατρεύουμε. αζόν από Dior. Το έχω και σε μεγάλη συσκευασία. Το μικρούλι για την τσάντα μου τελείωσε. Κοιτάτε τι χαριτωμένο μπουκαλάκι. Νομίζω ότι αυτά τα μικρά δεν θα τα πάω στην ανακύκλωση γιατί μου αρέσουν τόσο πολύ. Είναι πολύ χαριτωμένα. Δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια για το Pourboison. Ένα άρωμα mask πρωινό με λευκά λουλούδια, αίσθηση καθαριότητας, πολύ σικάτο, κομψό, φανταστικό, θηλυκό άρωμα. Νομάντοτε παρφάμ 20 ml. Το είχα πάρει για να το δοκιμάσω μόλις κυκλοφόρησε. Μου έλεγε η κοπέλα ότι είναι τόσο ιδιαίτερο και μοναδικό στο είδος του και θυμάμαι ότι λέω εντάξει δώσ' μου ένα μικρούλι μπουκαλάκι αφού κυκλοφορεί και στα 20 ml για την τσάντα να το δοκιμάσω. Ε, από τότε έχετε δει ότι είχα όλη τη σειρά στα μεγάλα μεγέθη και το Naturel το καινούριο και το Absolou και το De Parfum και τα έχω ακόμα. Το μικρούλι για την τσάντα εννοείται το έφαγα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Του Ήλι Dermes το De Parfum στα 30 ml. Κοιτάξτε ένα χαριτωμένο μπουκαλάκι. Δεν θέλω να το αποχωριστώ, είναι ένα κομψοτέχνημα. Φανταστικό το του Ήλι, το λατρεύω, είναι από τα πιο αγαπημένα μου το De Parfum από όλα τα του έτσι με το τζίντζερ, πιπεράτο, κομσότ, με την τουμπερόζα, θηλυκό, αισθησιακό θα έλεγα, είναι παιχνιδιάρικο και βέβαια το έχετε ξαναδεί ότι το έχω και σε μεγαλύτερη, στη μεγάλη συσκευασία και το φοράω ακόμα. Elixir de για από Hermès. Με αυτό το άρωμα έχω μια ιδιαίτερη συναισθηματική θα έλεγα σύνδεση, το οποίο το λατρεύω. Αυτό είναι το πρώτο μου μπουκαλάκι για να το δοκιμάσω πριν κάποια χρόνια, εννοείται τελείωσε σχεδόν αμέσως και έχω ε, επαναγοράσει πάρα πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή μόνο για να καταλάβετε πρέπει να έχω στην συλλογή μου τουλάχιστον τρία γεμάτα ελιξίρντε μαρβέγι που μου έχουν κάνει δώρο όσοι με ξέρουν, όσοι γνωρίζουν ότι το λατρεύω είναι ένα άρωμα που με χαρακτηρίζει το λατρεύω το συγκεκριμένο, δεν γίνεται να μην υπάρχει στη συλλογή μου. Αυτό το είχα για την τσάντα μου και έχει τελειώσει. Και μόλις βρήκα στα χέρια μου το Body Milk του Infusion Diaries, Iris, το οποίο όπως βλέπετε έχει τελειώσει. Είναι φανταστικό Body Milk, πάρα πολύ ενυδατικό, με μια διακριτική μυρωδιά καθαριότητας, σαπουνιού, με μια φινέτσα... Ειλικρινά ρίξτε μια ματιά, ακόμα και μόνο το body milk να αγοράσετε. Είμαι βέβαιη ότι θα μυρίζετε αυτή την απολαυστική και πολύ σίκ μυρωδιά του συγκεκριμένου αρώματος. Και ας μην έχετε το άρωμα. Όπως είδατε, άδεια η συλλογή μου περίπου κατά 25 με 30 αρώματα. Νομίζω είναι κάπου εκεί, 27, κάπου εκεί. Όπως και να έχει, θα τα αποχαιρετήσω αυτά τα μπουκαλάκια, θα πάνε στην ανακύκλωση. Ευκαιρία να σας το πω γιατί μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε τι κάνω τα άδεια μπουκάλια. Πολύ απλά τα πάμε στην ανακύκλωση. Δεν τα πετάω ποτέ, πάντα στο μπλε κάδο δηλαδή και όχι στα σκουπίδια. Και ε, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επισημάνω κάτι που κάνω τα δύο τελευταία χρόνια. Κοιτάω να τελειώσω τις συσκευασίες της προηγούμενες, δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε τα αρώματα που σας έδειξα, τα έχω αγοράσει από το 2018 περίπου μέχρι το 2020. Κοιτάω πάντα να τελειώσω αυτές τις συσκευασίες και στη συνέχεια αρχίζω να χρησιμοποιώ του 21 τα αρώματα, του 22 και πάει λέγοντας γιατί θέλουμε δε θέλουμε όσο και να τα διατηρήσουμε στον πιο σκοτεινό και δροσερό χώρο μαζί με τα κουτιά τους μετά τα τρία χρόνια από τη στιγμή που έχουμε κάνει έστω ένα σπρέι στο μπουκάλι μας αρχίζει το άρωμα και οξυδώνεται. Ε, αρπάζει όπως λέμε στη γλώσσα της αρωματοποιίας. Είναι δηλαδή έτοιμα για να αφήσουν εποχή για να ε, χαλάσει και είναι κρίμα εγώ λοιπόν αυτό κάνω τελευταία γιατί πολλά από τα αρώματά μου τα είχα πετάξει γιατί χαλάσανε και δεν θέλω να συμβαίνει αυτό θέλω να τα χαίρομαι και να τα ευχαριστιέμαι τι άλλο να σας πω ελπίζω να ήταν χορταστικό το βιντεάκι το σημερινό να το ευχαριστηθήκατε χαίρομαι τόσο πολύ που θα τα πούμε τόσο λίγο ε, κάτω στα σχόλια πιάνοντας τη γνωστή μας πολύ πολύ χαρούμενη για μένα κουβεντούλα. Να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό φθινόπορο και σας υπόσχομαι ότι θα τα λέμε όσο το δυνατό πιο σύντομα. Και ευχαριστώ και πάλι για την κατανόηση που δείχνετε και την αγάπη που δείχνετε στο κανάλι μου. Αυτά λοιπόν για σήμερα, πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας!